Μια άλλη απορία λέγει: γιατί είπε ο Κύριος εις τον Ιούδα, ό,τι έχεις να κάνεις κάντο γρήγορα? Δεν μπορούσε να του πει κάτι που θα του υπεδείκνυε περισσότερον χρόνο να σκεφτεί και ίσως να οπισθοχωρήσει? Καταρχάς βέβαια μια τέτοια απορία δεν μπορούμε να τη διατυπώσουμε εύκολα, για τον απλούστατον λόγο ότι ο Κύριος ως παντογνώστης και καρδιογνώστης εγνώριζε πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε μέσα στην ψυχή του Ιούδα. Πολύ καλά. Όσο κανείς, ακόμη και από το μικρό κύκλο των μαθητών, δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν τι συμβαίνει στην ψυχή του Ιούδα. Λίγο καιρό πριν την παράδοση του Κυρίου, ο Κύριος έκανε τον πολλαπλασιασμό των άρτων. Εκεί είπε το εξής, ότι είσαστε εσείς, είσαστε καθαροί, αλλά δεν είναι όλοι. Και εννοούσε τον Ιούδα. Ακόμη όταν θέλει να τους πλύνει τα πόδια, κάτι παρόμοιο είπε ο Κύριος. Δηλαδή με άλλα λόγια βλέπουμε το εξής: ο Κύριος εγνώριζε πάρα πολύ καλά την ψυχή του Ιούδα. Ή θα ήταν δυνατόν να την εγνώριζε την ψυχή του Ιούδα, αφού είναι ο αιώνιος Κύριος? Θα μπορούσε λοιπόν να μην γνωρίζει πως σκέπτεται ο Ιούδας και πως ενεργεί? Μάλιστα είπε το εξής: εγώ, λέει, δεν σας εξέλεξα? Δεν έκανα λάθος και δεν κάνω λάθος. Ένας από εσάς είναι διάβολος. Είδατε, εγώ σας εξέλεξα. Θα μου πείτε, ο Κύριος επίτηδες εξέλεξε τον Ιούδα για να προβεί στην προδοσία? Όχι. Αλλά ο Ιούδας ήτο μεν αγαθής διαθέσεως, μετεστράφει όμως η διάθεσή του, διότι κάποια στιγμή μπερδεύτηκε σε τούτο. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος του Ισραήλ. Να σας πω ένα αντίστοιχο παράδειγμα, αλλά απ' την ανάποδη. Όταν άγγελος Κυρίου λέει στον Ιωσήφ: σήκω γρήγορα αυτή τη νύχτα, πάρε την μητέρα και το παιδίον, το παιδίον και τη μητέρα του, δεν είπε το παιδί σας, διότι δεν αποτελούσαν οικογένεια, και φεύγε εις Αίγυπτον, διότι ο Ηρώδης σκοπεύει να φωνεύσει το παιδίον. Εδώ θα μπορούσε να μπει ο εξής, για μια στιγμή δικαιολογημένος λογισμός. Δηλαδή, αν ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, είναι ο Κύριος του Ισραήλ που γίνεται άνθρωπος, κινδυνεύει? Περίεργο. Κινδυνεύει, πρέπει να φύγει? Και ότι εγώ, ένας αδύναμος άνθρωπος, άσημος και ηλικιωμένος, θα είμαι εκείνος που θα σώσω εγώ τον Μεσσία? Τέτοιο λογισμό δεν έκανε όμως ο Ιωσήφ. Δεν έκανε τον λογισμό αυτόν. Μπορούσε να τον κάνει, και θα μπορούσε τον λογισμό αυτό να τον κάνει ο οποιοδήποτε. Γιατί? Διότι ο Μεσσίας ήλθε εν ασθενία. Εδώ ήταν το μυστήριο. Το μυστήριο του Θεού. Το μυστήριο του Θεού ότι έρχεται εις τον κόσμο εν ασθενία, με καμία απολύτως απέτηση. Ακόμη όταν ο Πέτρος ζήτησε, έκοψε το αυτί του μάλχου, του λέει ο Κύριος: τι νομίζεις, δεν θα μπορούσα να παρακαλέσω τον πατέρα μου ως άνθρωπος, να στείλει 12 λεγιώνες αγγέλων να με υπερασπιστούν? Δεν το κάνει, διότι εμφανίζεται ο Θεός εν ασθενία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Αν κανείς το ξεπεράσει το σκάνδαλο αυτό,
ότι ο Θεός εμφανίζεται εν ασθενία μέσα στην ιστορία, τότε μακάριος εστίν, είναι ευτυχής, είναι ευτυχής. Αυτό το σκάνδαλο ο Ιούδας δεν το ξεπέρασε. Βασική λοιπόν αιτία ήταν η απιστία. Με τα ταύτα δηλαδή ο Ιούδας έπεσε εις την απιστία και ήρθε εις βοήθεια της απιστίας του η φιλαργυρία του και τελικά προέβη σε εκείνο το οποίο προέβη. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ο Ιούδας ήδη πια δεν πίστευε στον Χριστό. Υπεκρίνετο όμως, τι να κάνει. Υπεκρίνετο ότι πιστεύει στον Χριστό. Του δόθηκε μια ευκαιρία η εξής. Να φύγω, αλλά να φύγω με κάποιο κέρδος. Είναι εκείνο που καμιά φορά σκέπτονται οι εκείνοι υπάλληλοι που θέλουν να φύγουν από μια δουλειά και σου λέει ευκαιρία τώρα να υποφεληθώ, να πάρω και μια αποζημίωση, δεν ξέρω πώς μπορώ να την πάρω, με κάποιο τρόπο, έστω και αν δεν θα μου ανήκει αυτή η αποζημίωση, να βρω ένα τρόπο, ένα τέχνασμα να πάρω και όσο μπορώ περισσότερα χρήματα. Δηλαδή να φύγει και να εποφεληθεί με χρήματα, αφού το κίνητρο της φιλαργυρίας υπήρχε εις τον Ιούδα. Η συμβολή του ήταν σπουδαία, αυτό που λέμε προδότησε, πρόδωσε. Δηλαδή τι θα πιστεύατε? Θα πιστεύατε ότι αν δεν υπήρχε ο Ιούδας, ο Κύριος δεν θα συνελαμβάνε το? Αναφεσβήτητα, ναι. Πού ήταν η υπηρεσία που προσέφερε? Ο Κύριος ήταν γνωστός, το πρόσωπό του ήταν γνωστό. Δεν εγνώριζαν πού θα ήταν μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, διότι ήθελαν να τον συλλάβουν, το λέει σαφώς η Αγία Γραφή, άτερ όχλου. Αυτό που φοβούνται πάντοτε οι κυβερνώντες είναι ο λαός. Πως θα μπορούσαν λοιπόν να τον ξεμοναχιάσουν, τον ίσουν, να μην υπάρχει όχλος ο λαός για να τον συλλάβουν. Διότι αν υποτεθεί ότι θα τον συνελάμβαναν τον Κύριον ενώ ομίλη, τους το είπε ο Χριστός, τους το είπε, κάθε μέρα μιλάω στο ναό του Σολομώντος, κάθε μέρα είμαι στα Ιεροσόλυμα, γιατί εκεί δεν με συλλάβατε? Είδατε, γιατί εκεί δεν με συλλάβατε? Διότι εφοβούντο των όχλων. Μπορείτε να φανταστείτε, και μάλιστα είχε προηγηθεί κάποιο θαύμα του Χριστού και να έμπαιναν μέσα οι υπηρέτες των αρχιερέων και στρατιώτες ακόμη οι Ρωμαίοι για να συλλάβουν τον Ιησού. Τι θα γίνετο? Αιματοκύλισμα θα γίνετο. Θα επενέβαινε ο όχλος, θα υπερισπίζεται τον Κύριον και θα γίνετο αιματοκύλισμα. Αυτό δεν το ήθελαν, όπως δεν το θέλουν όσοι κυβερνούν μια περιοχή, από το δήμαρχο μέχρι τον υπουργό μέχρι τον πρόεδρο δημοκρατίας κλπ. Κανείς δεν θέλει να γίνει φασαρία. Η υπηρεσία λοιπόν του Ιούδα ήταν να πει πού βρίσκεται ο Κύριος, που νύχτα φυσικά, και δεν θα υπήρχε, δεν θα υπήρχε η παρουσία του όχλου. Αυτή ήταν όλη του η υπηρεσία. Έτσι τον νόμισε. Ο Κύριος όμως εγνώριζε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Ιούδας. Ύστερα, δεν ήταν απαρχής έτσι, θα ήταν περίεργο να καλούσε τον Ιούδα για να σταθεί προδότης. Θα μιλούσαμε τότε για μια παράσταση. Άπαγε. Μάλιστα ο Ιούδας επήρε και το προνόμιο να κάνει θαύματα. Έστειλε, λέει, τους 12 μαθητάς του, ανά δύο να κηρύσουν τη Βασιλεία του Θεού, να θεραπεύουν αρρώστους κλπ. Κλπ. Συνεπώς, ο Ιούδας δεν ήταν απαρχής έτσι. Ύστερα, όταν ξεκίνησε να σκέπτεται έτσι, ο διάβολος
περιπολούσε την καρδία του, γύρω από την καρδιά. Όταν όμως πλέον επήρε την οριστική απόφαση να προχωρήσει στην προδοσία, και μάλιστα με το ψωμί στη σάλτσα βουτυγμένο, ποιος είναι Κύριε, είπε ο Ιωάννης, αυτός που εγώ θα του δώσω ένα κομμάτι ψωμί με σάλτσα βουτυγμένο εις το τριβλίον. Τότε, λέει ο Ευαγγελιστής, τότε μπήκε ο Σατανάς στην καρδία του. Μέχρι τότε ο Σατανάς περιπολούσε περί την καρδία. Τώρα μπήκε στην καρδιά. Τι σημαίνει αυτό? Κατέκτησε ολότελα πλέον τη θέληση του Ιούδα. Τα εγνώριζε ο Κύριος, βεβαίως. Όταν είπε εκεί πάλι στον χορτασμό των μετακυσίλων, μετά τα αυτά, όταν τον βρήκαν οι Καπερναίτε, εσείς είσαστε καθαροί, αλλά όχι όλοι, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εννοούσε τον Ιούδα. Έτσι έδινε ο Κύριος πολλές φορές υπαινιγμούς. Ήτανε μπροστά ο Ιούδας. Έδινε πολλές φορές υπαινιγμούς για να διορθωθεί ο Ιούδας. Δεν το έκανε. Το χειρότερο είναι το εξής. Για να δείτε κάποτε όταν σχεδιάζουμε βρώμικα πράγματα σε τι βάθος υποκρισίας πέφτουμε. Όταν είπε ο Κύριος, κάποιος από εσάς θα με παραδώσει, δηλαδή στους Ιουδαίους, ο κάθε μαθητής ρωτούσε, μη τι εγώ ή μη Κύριε, μήπως είμαι εγώ? Ποιος είναι εκείνος? 12 σαν οι μαθητές. Οι μαθητές, μαθητής, θα το κάνει αυτό? Σήκωσε το χέρι του και ο Ιούδας και είπε, μη τι εγώ ή μη Κύριε, μήπως είμαι εγώ? Είδατε μέγεθος υποκρισίας. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ιούδας ήταν αδιόρθωτος. Ο παντογνώστης και καρδιογνώστης Κύριος το έβλεπε πλέον αυτό. Ο Ιούδας είναι αδιόρθωτος. Και ενώ συνεχίζεται το δείπνο, τότε όταν σηκώθηκε ο Ιούδας, πού? Να πάει να κάνει τη δουλειά του την προδοτική. Οι μαθητές νόμιζαν ότι θα πήγαινε πριν κλείσουν τροποντινά τα μαγαζιά να ψωνίσει για τους φτωχούς. Και δεν αντελήφθησαν τα σχέδια. Πού να αντιληφθούν? Δεν αντελήφθησαν τα σχέδια του Ιούδα. Και τότε ο Κύριος ήταν η τελευταία προειδοποίηση ως υπαινιγμός. Εκείνο που έχεις να κάνεις, κάν' το γρήγορα. Εσύ ξέρεις τι πάει να κάνεις. Κάν' το γρήγορα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όχι να το κάνεις γρήγορα, αλλά εγώ ξέρω που θα πας και τι θα κάνεις. Υπαινιγμός σφοδρός. Για βάλτε τη θέση μας, τη θέση μας στον Ιούδα. Αν μας έλεγε εκείνος ο κάποιος, όταν εμείς έχουμε ένα κακό σχέδιο, θέλουμε να δολοφονήσουμε, και μας πει εκείνος που είναι το θύμα μας, ό,τι έχεις να κάνεις κάν' το γρήγορα, συγκλονίζεσαι? Αναμφισβήτητα συγκλονίζεσαι. Έτσι λοιπόν έγιναν πολλοί υπαινιγμοί. Θέλετε ακόμα έναν υπαινιγμό? Όταν ο Ιούδας τάχα ενδιαφερόμενος για τους φτωχούς, είπε, γιατί να σπαταληθεί με τόση μεγάλη τιμή το μύρο εκείνο, που και λοιπά. Και ο Κύριος είπε, να το δώσουμε το ποσό στους φτωχούς. Ο Ιωάννης σημειώνει, δεν ενδιαφερόνταν για τους φτωχούς, αλλά κρατούσε το ταμείο και ή το κλέπτης. Ακούτε, βαρύς χαρακτηρισμός, και ή το κλέπτης. Ο Κύριος τι είπε? Όλοι, εάν θέλετε να ευεργετήσετε τους φτωχούς, αυτούς πάντοτε τους έχετε. Εμένα όμως πάντοτε δεν θα με έχετε. Αυτός ο υπαινιγμός για ποιον ήταν? Για τον Ιούδα πάλι. Βλέπετε λοιπόν
ότι ο Κύριος επανειλημμένος έκανε αυτόν τον υπαινιγμόν. Θα μου πείτε, εμείς θα κάναμε κάτι άλλο ή θα θέλαμε κάτι άλλο? Να πάρει ιδιαίτερα στον Ιούδα και να του πει: άκουσε, ο μαθητά μου, έχεις κακό σχέδιο στο μυαλό σου. Εμείς αυτό θα κάναμε. Δεν μου λέτε τι θα απαντούσε ο Ιούδας? Και πού το ξέρεις, Κύριε, εσύ αυτό? Με προσβάλλεις. Ακούτε τι λέγω? Με προσβάλλεις. Μα θα μιλούσε έτσι στον Χριστό, αφού έπαψε να πιστεύει ότι είναι ο Υιός του Θεού? Δεν άκουσε εκείνο το του Πέτρου: «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος»? Δεν το ήκουσε αυτό? Και εξ ονόματος και του Ιούδα δεν υπόθηκε αυτό από τον Πέτρον? Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ο Ιούδας, προσέξτε τι θα σας πω, είχε χαλάσει. Δεν υπάρχει χειρότερη περίπτωση από το χάλασμα ενός ανθρώπου. Και φαίνεται όχι μόνο από την προδοσία, το έργο αυτό. Ας πούμε για μια στιγμή έπεσε έξω, έκανε λάθος. Το χάλασμα εγώ το βρίσκω, ξέρετε σε ποιο σημείο? Μήτι εγώ είμαι, Κύριε, στην υποκρισία. Εκεί είναι ο χαλασμένος άνθρωπος. Και να μας φυλάει, πολύ να μας φυλάει ο Θεός, αγαπητοί μου, μη κάποτε βρεθούμε, ναι ναι, χαλασμένοι άνθρωποι. Το να είσαι αμαρτωλός, είσαι αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός είναι αμαρτωλός, δεν είναι χαλασμένος. Άλλο πράγμα είναι ο αμαρτωλός και άλλο είναι ο χαλασμένος. Πόσες πόρνες πίστεψαν, πόσοι τελώνε επέστρεψαν. Αμαρτωλοί, αλλά όχι χαλασμένοι. Πόσες φορές βρίσκουμε ανθρώπους να είναι στο βυθό της αμαρτίας και έχουν μία ωραία προαίρεση που να σου προκαλούνται δάκρυα στα μάτια για την αγαθή τους προαίρεση. Αυτό είναι. Εκείνη η γυναίκα που έκλαιγε και του έπλαινε τα πόδια με μύρο, η Σαμαρίτης γυναίκα, ο Αρχιτελώνης που είχαμε χθες την Ευαγγελική περικοπή στην Ιεριχώ, ο Ζακχαίος, κλέφτης ήταν, εκβιαστής ήταν. Τι ήταν? Πλούσιος και σφετεριστής και εκβιαστής των πτωχών και των πολιτών της Ιεριχούς, και μάλιστα όχι σαν τελώνης αλλά σαν αρχιτελώνης. Αμαρτωλός. Δεν ήταν χαλασμένος. Εδώ είναι το σπουδαίο. Ο χαλασμένος είναι εκείνος ο οποίος εν γνώση του αρχίζει μέσα του να αλλάζει και να χαλάει. Όχι γιατί παρασύρθηκε, όχι γιατί αγαπάει τις ειδονές και εγώ κτλ. Ο χαλασμένος άνθρωπος είναι κάτι βαθύτερο από το φωνιά, το δολοφόνο, από τον κλέφτη, τον αναρχικό. Είναι κάτι βαθύτερο ο χαλασμένος άνθρωπος. Να μας φυλάει, τίποτα άλλο, να μας φυλάει ο Θεός.